Θα συζητήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλό μεσημέρι. Θα προσθέσω και φίλο της εκπομπής. Μη μου αυτό το λέτε εσείς, δεν μπορώ να το πω εγώ, εσείς θα το πείτε. Το τίτλο, ναι. Βεβαίως. Ναι, και φίλος του ακροατής της εκπομπής μας. Φαντάζομαι και του μεσημβρινού δελτίου είστε. Εννοείται. Δηλαδή θα είστε κατλημένους 2 με 4. Εννοείται. Yeah, όπως επίσης πολλές φορές έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι και στην τηλεόραση τα Σαββατοκύριακα και απολαμβάνω είτε από το στούντιο είτε από τον δέχτη της τηλεόρασης, το ραδιοφωνό μου, τον Sky. Το έχω πει πολλές φορές, δεν το κρύβω τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο τη δική μας βουτιά στα θέματα που μας απασχολούν και να ξεκινήσουμε λίγο από την εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που η αλήθεια είναι πως τον περιμέναμε και όλοι στη γωνία. Μας έδωσε λαβές όμως. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Μπάιντεν. Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι νομίζω τι και πόσο μεγάλο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει φτάσει σε προχωρημένη ηλικία. Είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο για έναν Αμερικανό πρόεδρο, είναι προφανώς δύσκολο για όλους μας να σχολιάζουμε ένα τέτοιο θέμα, αλλά δυστυχώς μιλάμε για έναν ηγέτη που έχει στα χέρια του την απόφαση χρήσης πυρηνικών όπλων, την απόφαση να κηρύξει πόλεμο, χειρίζεται τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, άρα αναγκαστικά είναι κάτι άβολο, αλλά που πρέπει να συζητούμε. Νομίζω ότι το πρόσφατο εξώφυλλο των Times με ένα πι, το λεγόμενο πι που χρησιμοποιούν οι γέροντες με κάποια κοινωνικά προβλήματα, του Economist, με συγχωρείτε, του Economist, είναι δηλωτικό της κρίσης που αυτή τη στιγμή διαπερνάει τους δημοκρατικούς, αλλά και γενικά το πολιτικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, αυτό είναι, αυτά είναι τα γεγονότα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος λέει: εγώ είμαι εδώ και θα το πάω μέχρι τέλους. Θα τελειώσω τη δουλειά που μου έχει ανατεθεί. Και δείχνει σίγουρος γι' αυτό. Μέχρι σήμερα, κοιτάξτε, στον Αύγουστο θα κληθούν οι εκλέκτορες να αποφασίσουν τυπικά ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών. Στο συνέδριο αυτό του κόμματος βλέπετε εκεί πέρα συνέδριο τον Αύγουστο. Να ασκούνται πιέσεις και να έχουμε την απόσυρση. Έχω την αίσθηση ότι όσο περνάει ο χρόνος πληθαίνουν οι φωνές και από ισχυρούς υποστηριχτές του κ. Μπάιντεν που του λένε ότι σε σεβόμαστε αλλά ήρθε η στιγμή να κάνεις την άκρη. Είδαμε τον Τζορτζ Κλούνι για παράδειγμα, ο οποίος είχε βγει μπροστά τα τελευταία χρόνια και στην προηγούμενη περίοδο του συγκέντρωνε χρήματα. Ήταν ένας καλός διαφημιστής του. Βλέπουμε στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος να μιλούν ανοιχτά. Νομίζω ότι όσο προχωράει ο καιρός, τόσο θα γίνεται πιο δύσκολη η συνθήκη για τον κύριο Μπάιντεν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δεσποτόπουλε. Είναι τόσο η αγωνία των οπαδών των Δημοκρατικών που δεν θέλουν να δουν έναν Τζο Μπάιντεν να μην μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω της ηλικίας, ή είναι περισσότερο φόβος επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ που τους κάνει να πιέζουν περισσότερο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που δυσκολεύει τους δημοκρατικούς, που τους προβληματίζει, είναι ότι βλέπουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Μπάιντεν να κερδίσει τον κύριο Τραμπ. Θεωρούν ότι ο κύριος Τραμπ μάλλον θα κάνει περίπατο αν συνεχίσουν με τον κύριο Μπάιντεν. Το debate ήταν καταστροφικό για την εικόνα των δημοκρατικών και έδωσε άλλον αέρα στον κύριο Τραμπ. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική συνισταμένη που οδηγεί τους δημοκρατικούς αυτή τη στιγμή στο να θέλουν να κάνουν μια αλλαγή προέδρου, μια αλλαγή υποψηφίου, να το πω πιο σωστά. Και αυτό φαίνεται και όλα στην κριτική που ασκεί. Δηλαδή πολλά στελέχη και πολλά μέλη του κόμματος, αν δείτε, θα τα βλέπετε βέβαια, τα παρακολουθείτε, αμερικανικά μέσα ενημέρωση, να λένε ότι ξέρετε κάτι, θα χάσουμε. Έρχεται βέβαια και το ερώτημα, μα θα καταφέρει ο κ. Μπάιντεν να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, θα καταφέρει να αντέξει άλλα 3, 4, 5 χρόνια? Εγώ θα θέσω ένα άλλο ερώτημα. Θα καταφέρει, εάν και εφόσον πάρουμε ως δεδομένο ότι θα αποσυρθεί ο Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα, θα καταφέρει ο επόμενος από το κόμμα των Δημοκρατικών να ανακτήσει το έδαφος 3 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές απέναντι σε ένα όνομα όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ? Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Άρα είναι μονόδρομος. Γιατί επιμένουν τόσο εφόσον δεν έχουν μια εναλλακτική πολύ δυνατή? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχουν δύο δρόμους. Έχουν έναν δρόμο της βέβαισίτας, όπως φαίνεται, και έναν δρόμο της κάποιας ελπίδας. Νομίζω ότι προτιμούν να πάνε σε αχαρτογράφητα νερά,
με ένα τέλος αβέβαιο, παρά να έχουν μία ήττα εξασφαλισμένη, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Η Καμάλα Χάρης, που θα μπορούσε ως αντιπρόεδρος να αναλάβει τα ενία, δεν φαίνεται να έχει το εκτόπισμα να αντιμετωπίσει τον κύριο Τραμπ. Στις δημοσκοπήσεις, μόνο η σύζυγος του κυρίου Ομπάμα, η Μισελ Ομπάμα, του πρώην Προέδρου, φαίνεται να μπορεί να κερδίσει τον κύριο Τραμπ. Από άποψη δημοφιλίας, ωστόσο, η Μισελ Ομπάμα. Από άποψη δημοφιλίας. Αν ήδη άλλο, πολιτικό έργο δεν έχει επιδείξει. Ήταν η πρώτη κυρία του Προέδρου των ΗΠΑ. Θέλω να πω ότι και αυτή η επιλογή για τον πλανητάρχη, την πλανητάρχησα, έτσι όπως ήθεστε να αποκαλούμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν είναι χέγγιο. Όχι. Έχετε μία πολιτική ορθότητα στη σκέψη σας. Αυτό το είδαμε και με την υποψηφιότητα της κυρίας Κλίντον. Απ' την άλλη όμως... με συγχωρείτε, αλλά η Χίλαρη Κλίντον είχε επιδείξει ένα έργο από τις θέσεις της οποίας είχε διατελέσει. Η Μισελ Ομπάμα ήταν πρώτη κυρία. Δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι απαραίτητο κριτήριο για πάρεις υποψηφιότητα. Απλά από την άλλη σκεφτείτε ότι την πρώτη φορά που εκλέχθηκε ο κύριος Τραμπ εκλέχθηκε με μια τελείως ανορθόδοξη προσέγγιση πολιτικής, και ο οποίος ο ίδιος ούτε κι αυτός στο παρελθόν είχε κυβερνήσει από δημόσιο αξίωμα ούτε κυβερνητικό περίπτερο. Ναι, αλλά έχεις το παράδειγμα Τραμπ ως Αμερικανός πολίτης και θες να το κάνεις δεύτερη φορά με κάποιον άλλον. Αυτό λέω μόνο. Μπορεί η κυρία Ομπάμα να ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτή τη θέση, αλλά έχουμε έναν Τραμπ και απέναντι την κυρία Ομπάμα, η οποία προς το παρόν βέβαια η ίδια δεν έχει δηλώσει καμία πρόθεση. Αλλά λέμε όχι, το αντίθετο. Έχει πει ότι δεν ενδιαφέρεται και μας το επαναλαμβάνει συχνά. Εγώ καταλαβαίνω τις αιτιάς σας, είναι υπαρκτές, είναι λογικές. Όμως φαντάζομαι ότι οι δημοκρατικοί προσπαθούν να πιαστούν από αυτό που στις δημοσκοπήσεις δείχνει να έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας έναντι του κυρίου Τραμπ. Δηλαδή σε δημοσκοπήσεις Ηνωμένες Πολιτείες το ερώτημα ο Τραμπ ή η Μισελ Ομπάμα, η πλειοψηφία λέει Μισελ Ομπάμα. Τώρα, από μία αγαπητή πρόεδρο που είχε ένα κοινωνικό έργο και όχι πολιτικό, όπως πολύ σωστά διαπιστώνεται, το να γίνει αυτό ψήφος όταν πάει... Και αν βρεθεί στη θέση της υποψηφίας, προφανώς υπάρχει τεράστια απόσταση. Και είναι δηλωτικό το σε ποια κατάσταση απελπισίας φαίνεται να έχουν έρθει οι δημοκρατικοί. Και είναι πολύ περίεργο το γεγονός, γιατί τουλάχιστον ξένος στα δικά μας δεδομένα, πρόσωπα επιρροής, όπως είναι για παράδειγμα ο Μάικλ Ντάγκλας, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, να βγαίνουν μπροστά και να λένε ξεκάθαρα ποιο είναι το πολιτικό τους πιστεύω και τι θα ψηφίσουν στις εκλογές, παροτρύνοντας και άλλους υποστηρικτές τους, φανς τους, γιατί μιλάμε και για αυτή την κατηγορία, να πράξουν το ίδιο, να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι εντυπωσιακό. Το λέτε πολύ σωστά, είναι κάτι που συνηθίζεται, είναι κάτι που είναι ξένο και στα ευρωπαϊκά δεδομένα, κυρίως στα δικά μας. Συνήθως το βλέπουμε αυτό από καλλιτέχνες που θέλουν να είναι υποψήφοι με κάποιο κόμμα, οπότε γι' αυτό ανοίγονται. Παλιότερα βέβαια να σας θυμίσω ότι πολύ παλιότερα το είχαμε και εμείς εδώ. Θυμάμαι κάποτε την αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη να κάνει κομματικές τοποθετήσεις προεκλογικά. Ήταν λίγο πολύ και σαν βαρόμετρο το ποιος πρόκειται να κερδίσει. Εγώ το θυμάμαι. Ξέρετε, με το δημοψήφισμα που είχαν αρχίσει κάποιες προσωπικότητες. Επίσης στο δημοψήφισμα είχαμε επίσης την ίδια κατάσταση, την ζήσαμε στην Ελλάδα. Κατά κανόνα όμως δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη δική μας πολιτική σκηνή, όμως το λέτε πολύ σωστά, είναι κάτι που ισχύει κατά κανόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και πάμε λίγο τώρα και στα βαριά της Συνόδου, γιατί ένα είναι αυτό, ένα δεύτερο είναι οι αποφάσεις επιμέρους, οι διμερείς αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη αμερικανικών όπλων στο Wiesbaden της Γερμανίας και εν συνεχεία και μια έτσι υποσχετική για υπερηχητικά όπλα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει και ποια είναι η στόχευση αυτής της ενέργειας? Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται και η Δύση αντιλαμβάνεται, ο ρωσικός κίνδυνος δεν έχει τελειώσει. Ενώ πράγματι οι Αμερικανοί έχουν ρίξει τρέψη στο βλέμμα τους προς την Κίνα, εξού και έχουν κάνει και το νέο σύνδεσμο όκους, το νέο σύμφωνο, κάτι σαν μικρό ΝΑΤΟ των Αγγλοσαξών αντίον της Κίνας. Και με την Αυστραλία μαζί, ναι. Και με την Αυστραλία, ναι, είναι οι Αγγλοσάξονες. Είναι Βρετανοί, Αμερικανοί και Αυστραλοί. Έχουν το βλέμμα τους ακόμα στην Ευρώπη. Και έχουν μία ανησυχία για τη Ρωσία. Θεωρούν λοιπόν ότι πρέπει να αυξήσουν την επιρροή, να διατηρήσουν την επιρροή τους στην Ευρώπη ακόμα.
θέλουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και πιέζουν και με αυτόν τον τρόπο τη Γερμανία να αυξήσει αμυντικές δαπάνες. Η μόνιμη διαμαρτυρία των Αμερικανών προς τους Γερμανούς είναι ότι δεν φιλοξενούν αρκετά όπλα στην επικράτειά τους και ότι δεν ξοδεύουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ, όπως έχουν δεσμευτεί τα μέλη του ΝΑΤΟ να κάνουν, στις αμυντικές δαπάνες τους. Το λέω εμείς αυτό το κάνουμε δυστυχώς διότι έχουμε τον κακογείτονα. Ναι. Είχαμε την οργισμένη αντίδραση της Μόσχας εκ νέου που λέει ότι απειλεί ευθέως με σύγκρουση με το ΝΑΤΟ και λέει ότι όπως εσείς Αμερικανοί τοποθετείτε όπλα κοντά σε μένα, έτσι κι εγώ θα κάνω το ίδιο. Και επειδή υπάρχει ένα ιστορικό με την Κούβα, αναρωτιέμαι αν μπαίνουμε σε άλλες περιπέτειες. Νομίζω ότι είμαστε μακριά από το να ζήσουμε ημέρες Κούβας με απειλή πυρηνικού πολέμου. Υπάρχει ένταση και νομίζω ότι όλα αυτά εντάσσονται στις κινήσεις της κακέρας για την εκτόνωση του πολέμου. Βαλβίδα, πως συμπίεσης υπάρχει κύριε Δεσποτόπουλε σε αυτό δυστυχώς το περιβάλλον για την ώρα, έχει διαμορφωθεί? Δυστυχώς για την ώρα δεν την βλέπουμε. Η μένη Δύση, αν κάνει πίσω τώρα και δεχτεί μια κατοχή της Ουκρανίας, θα ανοίγει την όρεξη στη Ρωσία να συνεχίσει μετά στη Γεωργία ή σε άλλες περιοχές που θεωρεί ότι έχει αντίστοιχα προβλήματα, Μολδαβία κτλ. Να όμως ανοίξει μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Ρωσία δεν το θέλει. Mm-hmm. Δεν πρόκειται δηλαδή να δούμε στρατό νατοϊκό στην Ουκρανία, διότι αυτό θα σημαίνει ένα εξωτρίτο παγκοσμίου πολέμου με πυρηνικές προεκτάσεις. Φοβάμαι ότι είμαστε εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή σε ένα blame game. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι θέλουν πια να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο ώστε να μην δηλώσει κάποιος ηττημένος. Και νομίζω ότι εν ώψη των Αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου είναι δύσκολο να φτάσουμε σε κάποια λύση. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε χρόνο ακόμα. Η αλήθεια είναι πως οι Ρώσοι περιμένουν πώς και πώς την επανεκλογή Τραμπ και ο ίδιος έχει πει ότι αν ήμουν εγώ δεν θα είχε γίνει ο πόλεμος και τώρα θα τα λύσω όλα. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.